ενημερωτικά στάντα σε κεντρικά σημεία σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Έχει στήσει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σκοπός η ενημέρωση των πρωτοετών φοιτητών για τις παροχές του Πανεπιστημίου και τα χαρακτηριστικά της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας. Στην Κοζάνη, το περίπτερο έχει στηθεί στην κεντρική πλατεία της πόλης. Βρισκόμαστε στο κέντρο της Κοζάνης, όπως αντίστοιχα συνάδελφοι βρίσκονται και στα κέντρα των άλλων τεσσάρων πόλεων στις οποίες εδρεύει το Πανεπιστήμιο, έτσι ώστε να υποδεχτούμε τους φοιτητές μας, τους πρωτοετής αλλά και τους δευτεροετής, οι οποίοι πέρσι δεν είχαν τη δυνατότητα να έρθουν και να παραμείνουν στις πόλεις που περάσανε για τις σπουδές τους. Παρέχουμε τις πρώτες πληροφορίες που χρειάζονται κατά την άφηξή τους τόσο τα παιδιά όσο και οι γονείς τους. Τους κατατοπίζουμε στις πόλεις, διανέμουμε υλικό με τα πρώτα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν στην πανεπιστημιακή τους ζωή, για την εγγραφή τους, αλλά και τους κατατοπίζουμε και στο χώρο διανέμοντας χάρτες. Αυτό είναι ένα μέρος των δράσεων που οργανώνει το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων στο πλαίσιο των εκδηλώσεων υποδοχής των φοιτητών. Θα ακολουθήσουν και άλλες που θα είναι περισσότερο εστιασμένες στην πανεπιστημιακή ζωή. Είναι σημαντικό για τους φοιτητές να αισθανθούν ευπρόσδεκτοι στην περιοχή μας, έτσι, για τη συνέχιση των σπουδών. Η πρώτη επαφή είναι σημαντική. Πραγματικά. Είμαστε εδώ για να μας γνωρίσουν. Το πανεπιστήμιο είναι αυτό που θα πρέπει πρώτα απ' όλα να τους υποδεχτεί. Τους αγκαλιάζουμε μας. Ούτως ή άλλως υπάρχει η επικοινωνία μέσω των ηλεκτρονικών μέσων, αλλά επειδή αυτό πια μας έχει κουράσει όλους, η διαζώση σε επαφή είναι πλέον το ζητούμενο. Οι πληροφορίες που παρέχει το περίπτερο είναι οι βασικές πληροφορίες που θα πρέπει να γνωρίζει ένας που έρχεται για πρώτη φορά στο Πανεπιστήμιο και στην πόλη. Δηλαδή, για το πώς θα κινηθεί στην πόλη, για το πού βρίσκονται τα τμήματα του Πανεπιστημίου, γιατί όπως γνωρίζετε είναι σε διάφορες περιοχές της πόλης, και οι πληροφορίες, οι πρώτες που ζητάνε να μάθουν κυρίως οι γονείς, είναι ακριβώς αυτό, για το πού βρίσκονται τα τμήματα. Ανάλογα θα πρέπει να ψάξουν και τα σπίτια, τα διαμερίσματα που ενδιαφέρονται να νοικιάσουν τα παιδιά τους. Δηλαδή, ένα παιδί που έχει περάσει στους μηχανολόγους προσανατολίζεται προς την πλευρά των νέων κτέλ κλπ. Ναι. Κάνοντας έτσι μια μικρή καταγραφή άτυπη, μιας και έχετε τους φοιτητές εδώ στην περιοχή, από πού μας έρχονται οι φοιτητές αυτοί και αν έχουν κάποιο φόβο ερχόμενοι ίσως σε μια περιοχή που δεν την πολύ γνωρίζουν, δεν είναι τουριστική περιοχή. Τον φόβο δεν τον είδαμε πραγματικά σε κανέναν, ούτε φοιτητή αλλά ούτε και γονιό. Ήρθανε αρκετοί από γύρω από την Αθήνα, σήμερα κυρίως δηλαδή, που μάλιστα είπανε τι ωραία πόλη. Ναι. Τώρα, το υλικό που διανέμεται, μπορεί κανείς να το βρει και μέσω διαδικτύου. Μέσω διαδικτύου έχουμε κάνει έναν πολύ κατατοπιστικό οδηγό πρωτοετή. Βρίσκεται στο κεντρικό site, στην αρχική σελίδα και εκεί θα λάβει ο κάθε ενδιαφερόμενος όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.